προθαρτήθηκε την κόρη του. Η περιοχή δηλαδή. Και αυτό έχει κάποια βάση, γιατί βασίζεται σε κάποια αρχαία εδάφια δηλαδή. Δεν θα σα πω λεπτομέρειες για αυτό τώρα. Αλλά συγκρατούμε ότι η κόρη είναι εδώ ήδη από τον 8ο αιώνα. Οι Κορίνθοι έχουν αυτό το χώρο, την περιοχή, την έχουν ήδη από τον 8ο αιώνα. Λοιπόν, και εδώ ίδρυσαν το Ιρέο. Παρόμοιο ιερό της Ιράς είχαν ιδρύσει οι Κορίνθοι και την Κέρκυρα. Γιατί εδώ, διότι η Εροφέρα βρισκόταν, θυμάστε, οι Κορίνθοι ήταν θαλασσοφόροι, είχαν ιδρύσει όλες αυτές τις αποικίες. Αυτό σταματούσαν εδώ, κάνανε, ή όταν επέστρεφαν ή όταν έφευγαν, για τις υπερπόντιες ταξίδια τους, έκαναν μια αφιέρωση στην Ήρα και εξού και αυτό το ιερό είναι το πλουσιότερο ιερό από άποψη αρχαιολογική ευρημάτων που έχει ανασκαφεί στην Κορινθία. Παλιά οι ανασκαφές αυτές εδώ έγιναν τη δεκαετία 30 από τους Βρετανούς, πάλι δεκαετία 30 και λίγο δεκαετία του 50, μετά σε περιορισμένη κλίμακα. Αλλά το περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος ανασκάφηκε τη δεκαετία 30. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ έχουμε δύο περιοχές. Αν τη δείτε αυτό, είναι αυτό που οι Βρετανοί ονόμασαν η ανασκαφή κοιλάδα του Ιρέου, που είναι αυτή εδώ, και εδώ πάνω, η οποία είναι σε άνδυρα διατεταγμένη. Τα βλέπετε τα άνδυρα, και αναλύματα δηλαδή, η κοιλάδα του Ιρέου και το χώρος παρά το λιμάνι. Είναι εκεί κάτω. Η κοιλάδα, λέω, δύο... Θα θυμάστε πώς θα δίνονται. Δύο περιοχές. Αν μου θέλεις να σκεφτείς τη σκιά, βλέπω. Δύο περιοχές. Ιρέος της Σάμου. Ιρέος της Σάμου, Ιρέος του Άργου και εδώ, βρέθηκαν ομοιώματα, πύληνα ομοιώματα, αψιδωτών κτηρίων, όπως ήταν. Και έτσι πρέπει να ήταν ο πρώτος ναός εδώ, κοντά στο λιμάνι. Λοιπόν, αυτό. Μετά έχουμε... ο ναός αυτός εγκαταλείπεται περί τα τέλη του 8ου αιώνα, γύρω στα 700 άνθρωπο. Εγκαταλείπεται αυτός ο ναός και πλέον οι ανασκαφείς θεώρησαν ότι εδώ είχαμε μία εγκατάλειψη του χώρου. Αλλά δεν είναι αλήθεια, διότι τότε έχουμε τα πρώτα κτίρια στην κοιλάδα του Ιρέου, εδώ πάνω. Και αν δείτε το πάνω-πάνω κτίριο με λίθους, το βλέπετε το πάνω-πάνω που φαίνεται είτε. Αυτό περιείχε κεραμική και υλικό του πρώιμου 7ου αιώνα, δηλαδή του τέλους του 8ου πρώιμου 7ου αιώνα. Άρα είναι πιθανό η λατρεία να συνεχίζει εδώ, σε αυτή την περιοχή. Αυτό είχε μια κεντρική αιστεία, δεν φαίνεται πλέον, μια φωτιά, κεντρικό αιστεία. Όχι ειδική, αλλά στο ιστορικό του κτηρίου. Και βρέθηκε και μια επιγραφή σε αρχαϊκό επιφόριο αλφάβητο που λέει «Είμαι ο βολός, η δραχμή, δραχμά, δηλαδή, είμαι η δραχμή της Ήρας». Το έλεγε τίρα. Σε αυτό το Ήρα και είναι μια διακρέα. Λοιπόν, οπότε έχουμε εκεί κάτω τα πρώτα δείγματα του τέλους, όπως είπαμε, του 8ου αιώνα, γεωμετρικής περίοδου. Εδώ συνεχίζει η λατρεία τον πρώιμο 7ο, με αυτό το κτίριο, το οποίο ερμηνεύτηκε ως ιερό, αλλά είναι πολύ πιθανό και εστιατόριο, δηλαδή μέρος κοινής εστίασης των πιστών, όπως επίσης και εκεί βλέπετε αυτά τα... Βλέπετε αυτά τα χαλάσματα εδώ που έχει πέσει, κάτι, εδώ κάτι πέτρες, κάτι αυτό. Στην ευθεία βλέπετε τα ωραία αναλύματα και βλέπετε κάτι έτσι πεσμένα. Λοιπόν, εκεί, σε αυτό το σημείο, βρέθηκε μια κοιλότητα, μεγάλη,
επενδυμένη μεκονία μας δεν σώζεται, είχε τυφωθεί πλέον από τα δεκαετία 30 ή την εκτυπώσαν και ίδια μας. Όπου μέσα εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες αναθήματα, μεταξύ των οποίων και περίπου 200 μεσόμφαλες φιάλες, χάλκινες μεσόμφαλες φιάλες, εξαιρετικές του 7ου αιώνα, πρώην πρώμης αρχαϊκής περιόδου. Αναθήματα πιστών, άρα έχουμε και αυτοί ονομάστηκε ιερή δεξαμενή. Εδώ είναι το θέμα. Αυτά πρέπει να είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών κάπου. Δυστυχώς δεν είναι στην πόλη. Θα πρέπει να είναι στην πόλη. Δεν είναι στο Μουσείο της Κορίνθου. Το υλικό από αυτό το ιερό δεν είναι στο Μουσείο της Κορίνθου. Τι κρίμα. Λοιπόν, βρέθηκαν οι μεσόμφαλες φιάλες εκεί και πάρα πολλά άλλα αναθήματα που κατά τον Ανασκαφέα και το πιο πιθανό εκεί αφιερώνονταν, εξαγνίζονταν εκεί, ένας εξαγνισμός πριν μπουν στο ιερό. Διότι η έλευση στο ιερό δεν γίνονταν για θαλάσσις, εδώ το λιμάνι είναι πολύ μικρό. Άντε εδώ να λιμενίζονταν 2-3 μικρά βάρκες. Δεν έχει χώρο. Η έλευση γινόταν από όπου ήρθαμε και έχει βρεθεί ο δρόμος. Έχουμε για το πιστείο παλιό, το παλιό μονοπάτι δρόμο και έμπαινε από εδώ. Από εδώ ήταν η είσοδο του ιερού. Οπότε εδώ βρισκόταν η ιερή δεξαμενή, εδώ εξαγνίζονταν. Έχουμε λοιπόν την ιερή δεξαμενή, έχουμε αυτό είτε εστιατόριο είτε ένα ιερό. Και εδώ είχαμε ένα ναό, ο οποίος όμως δεν έχει βρεθεί, του 7ου αιώνα. Θα σας μιλήσω να πάμε κάτω. Αλλά σε όλες τις δεκαετίες που έρχονται έχουν αφαιρέσει λύσεις. Διαθαλάσσεις, προφανώς, πήραν για να πάνε στις μονίες. Λοιπόν, χτίζεται αυτός ο ναός τον 6ο αιώνα και εδώ, την ίδια περίοδο, χτίζεται αυτή η δεξαμενή που βλέπετε εδώ, που είχαν θεωρήσει ότι μπορεί να είναι του 4ου αιώνα, αλλά είναι του 6ου. Κατά πάσα πιθανότητα του θέλει ύστερου 6ου αιώνα, αυτή η μεγάλη δεξαμενή που είναι μπροστά μας, εκπληκτική δεξαμενή, όπως επίσης και αυτό το κτίριο από πίσω της, το βλέπετε το κτίριο στην αιστεία, αυτό είναι εστιατόριο, ένα διπλό εστιατόριο. Άρα πάλι έχουμε ένα ναό, μια δεξαμενή, ένα εστιατόριο για την εστίαση των πίσω. Νέο εστιατόριο, τέλος του 6ου αιώνα. Εδώ. Και αυτά είναι, και πρέπει να περιμένουμε τον 4ο αιώνα πλέον, 2 αιώνες μετά, για να δούμε μια ακόμα ανακαίνιση του ιερού με την κατασκευή μια πολύ μεγάλη στοάς κάτω εδώ και ενός κτηρίου σε σχήμα γάμα, μια θαυλή με μια που θα δούμε κάτω πάλι στο ιερό. Το ιερό συνεχίζει μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια σε κάποιο βαθμό, αλλά εγκαταλείπεται. Εγκαταλείπεται κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα π.Χ. Είναι τα τελευταία δείγματα. Και τι έχουμε, μετά δεν έχουμε τίποτα. Παρά μόνο μια αγρική ιστερορωμαϊκή του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, η οποία χτίζεται, συγγνώμη. Όχι, είναι μετά Χριστόν, δεν θυμάμαι του πότε. Αλλά δεν θυμάμαι αυτή είναι η τελευταία φάση του ιερού. Πρέπει να είναι του. Όχι, είναι του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Όταν ήταν ερημωμένο το ιερό πλέον. Χτίστηκε ένα σπίτι εδώ, το οποίο το κατεδαφίσαν οι ανασκαφείς οι Άγγλοι για να κάψουν χαμηλότερα. Οπότε αυτή είναι η ιστορία του ιερού. Ουσιαστικά το ιερό αυτό πρόβλημα συνήθως τυχονομούν στον 4ο αιώνα λόγω της υποδομίας, όμως η σχέση αυτής της δεξαμενής με το εστιατόριο, αυτό το διπλό εστιατόριο από πίσω, βλέπετε πώς ήταν αυτό το διπλό εστιατόριο. Έχει κεντρυφύρα, ένα χρυσό κέντρο, έτσι ώστε να χωράνε 11 κλίνες σε κάθε δωμάτιο. Γιατί είχε ένα διαφορετικό τύπο. 11 κλίνες, μικρές, βλέπετε τα έδρανα, σώζονται 3-4 από αυτά. 11 κλίνες. Και το εστιατόριο βάσει ευρημάτων, βάσει τυπολογίας, μοιάζει με το ένα ανάλογο εστιατόριο στο ναό της Αθηνάς Κρονίας. Χρονολογείται γύρω στο 500. Αν θεωρήσουμε λοιπόν το εστιατόριο αυτό το διπλό και η δεξαμενή είναι τις ίδιες οικονομικές βάσεις που είναι πίθανο, δεδομένου βλέπετε ότι είναι λίγο άξονα και αυτά, τότε και η δεξαμενή χρονολογείται γύρω στο 500.
Και άρα τροφοδοτεί την δεξαμενή αυτή. Λοιπόν, ψηλότερα είναι το που βλέπετε αυτά τα άντυρα και αυτή η αντιρροτή διάμεση. Να ένα πράγμα που δεν έχει δημοσιευτεί. Ένα πράγμα που δεν έχει δημοσιευτεί, δεν πρόλαβαν οι Άγγλοι και ο Πέιν και ο Νταμπάβιν πέθαναν νέοι, δεν πρόλαβαν να δημοσιεύσουν. Δημοσίευσαν, έχουν δυο τόμους που περαφώνεται, αλλά δεν ξέρουμε στοιχεία για τα άντυρα αυτά. Όμως, όπως σας έλεγα, αυτή η ιερή δεξαμενή ήταν εδώ κάτω, εδώ που είναι πεθμένα αυτά τα γονάδια. Ήταν η ιερή δεξαμενή. Τα άντυρα αυτά, πότε είναι εδώ, στο τέλος του 6ου αιώνα, άγνωστο. Είναι πιθανό πάντα. Και πιο ψηλά, πείτε μου αν θέλετε να πάτε ή όχι, δεν έχω θέμα, είναι αυτό που είδαμε εδώ πάνω, αυτό το οξύσμα, το οποίο ερμηνεύεται ως, είτε ως ένα πρώιμο αυτοκόριο, πρώιμο 7ου αιώνα, είτε ως ένας ναός. Αυτό λέει, δραχμά, αυτό έλεγε αυτά που σας είπα, η αφιέρωση αυτών των οχολών στην Ήρα Λευκολίνη, που είναι ομοιρικού επίπεδο της Ήρας, έτσι η Λευκολίνη. Δεύτερο μισό του 7ου αιώνα είναι η χρονολόγηση από την Lily Jeffrey, Archaic Scripts of, so the inscription is, δραχμά, εγώ, Ήρα Λευκολίνη. Είναι γραμμένη προς τα αριστερά. Οπότε, εδώ στην ίδια περιοχή βρέθηκαν τρεις αρχαϊκές επιγραφές, δύο σε σικιώνιο αλφάβητο, ειδικά ξέρετε κάθε περιοχή είχε επιχώριο αλφάβητο, δύο σικιώνιο, και ένα είναι, έλεγε, σε ένα χάλκινο γαλματίδιο, νομίζω το, που έλεγε «Ναύμαχος με ανέστηκε τη Ήρα τη Λιμενία». Άρα, ξέρουμε που αναφέρει ένα σικιώνιο στο όνομα «Ναύμαχος», που το ανέθεσε στη Ήρα τη Λιμενία. Άρα αυτά βρέθηκαν εδώ στην γύρω περιοχή. Οπότε λοιπόν εδώ είναι Αθήνα που είπε. Να σας πω ότι αυτό ερμηνεύτηκε ως ναός, έτσι αρχικά από τον Humphrey Payne, τον ασκαφέα. Όμως μετά, επειδή η θύρα δεν είναι, η είσοδος δεν είναι ακριβώς το κέντρο, γιατί η είσοδος, η πλαϊνή είσοδος, άμα το δείτε, δεν είναι ακριβώς το μέσο του κηπείου, είναι όπως λέμε έκεντρη. Έκεντρες θύρες πότε βάζανε. Όταν συνήθως σε δωμάτια, σε σπίτια, για να βολευτούν όσα περισσότερα κρεβάτια που ήρθαν. Οπότε επειδή είναι έκεντρη θύρα στα πλάγια, θεώρησε ότι είναι πιθανό να πρόκειται για εστιατόριο παρά για ναό. Αυτό είναι το και του γεγονός ότι υπήρχε μια κεντρική εστία που δεν σώζεται, αλλά είναι στα σχέδια τα πρώιμα, και αυτό ας πούμε συνηγορεί στο να είναι αυτό ένα εστιατόριο παρά ένα. Λοιπόν, οπότε εδώ από το θέμενος αυτού του κτηρίου, δηλαδή από όλη αυτή την περιοχή προήλθαν μια περιοχή 750 τετραγωνικών μέτρων περίπου, προήλθαν γύρω στους 20 τόνους αναθυμάτων. 20 τόνοι αναθυμάτων. Αυτή είναι ανασκατή, δεν βλέπετε πως τους κάψανε, έτσι. Κάψανε γύρω στο 1,5 μέτρο, 1,5 μέτρο εκεί, 1 μέτρο εδώ. Από αυτό εδώ, 20 τόνοι αναθυμάτων. Και τι είναι, κυρίως, πώς, γιατί τόσο πολλά. Γιατί τόσο πολλά να πούμε. Διότι εδώ η περιοχή επιχώθηκε κάποια στιγμή. Δηλαδή ήδη από το Ηραίο, κάποια στιγμή, έτσι τον 6ο αιώνα, την επιχώθηκαν αυτή την περιοχή. Σκεπάσανε. Και πήρανε από αλλού από αναθήματα και τα χρησιμοποίησαν, γιατί δεν ήταν όλα εδώ πέρα αφιερωμένα. Τι είναι, τα περισσότερα χρονολογούνται στη λεγόμενη πρωτοκορινθιακή περίοδο, δηλαδή ύστερο 8ο, 7ο, πρώτο μισό του 7ου αιώνα, αυτή είναι η πρωτοκορινθιακή. Πρωτοκορινθιακή περίοδο. Άμα πραγματικά είναι να πάτε στο δεύτερο τόμο των δημοσιεύσεων της Περαχώρας, να το θαυμάσετε. Δηλαδή, αρήφα, κρύπες, όλα αυτά είναι από εδώ.
Ναι. Επίσης πάρα πολλά πίνουν εδώ για θεότητες αντρικά γενικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά αυτό. Και σας είπα ότι καθώς κατεβαίνουμε ήταν η ιερή δεξαμενή, όπου επίσης έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά δρήματα και φιάλες του 7ου και 6ου αιώνα. Λοιπόν, οπότε αυτό όσον αφορά την... Πάμε προς τα κάτω τώρα για να δούμε το ιερό. Θα σας ρωτήσω κάτι. Είναι ένα πρώτο γαλλικά εδώ, είναι ένα λίγο. Δηλαδή, ουσιαστικά η κατοίκηση στο χώρο ξεκινάει από τον πρώιμο αιώνα. Εκεί θα το ξεδοτήσω. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε το μεγάλο ναό, βλέπετε εδώ, στα επίπεδα θεμελίωσης. Ήταν πολύ κοντά. Βλέπετε τον μεγάλο ναό μπροστά μας. Να το. Σε επίπεδο θεμελίωσης λείπουν πολλοί λίγοι που έχουν αφαιρέσει. Ο ναός αυτός... Ο ναός αυτός... Δωρικός πρόστιμος. Δωρικός πρόστιμος, δηλαδή... Πρόστιμος. Λοιπόν, πώς ξέρουμε σε ποιον είναι αφιερωμένο, χάρη σε τρία ενεπίγραφα όστρακα. Που βρέθηκαν, δεν βρέθηκαν ακριβώς εδώ, βρέθηκαν στην επίχωση της λεγόμενης Δυτικής Αυλής εκείνου του κτηρίου, αλλά διαβάζουμε σε αυτά σαφώς το επίθετο ακραία στα τρία επίθετα. Στα τρία όστρακα. Βλέπετε ότι η διατήρηση είναι αξιολύπητη του ναού, αλλά εκτιμόμενες διαστάσεις 9 επί 31 μέτρα. Τι σας κάνει εντύπωση, πόσο μακρόσθενος είναι σε σχέση με το πλάτος. Πολύ μακρόσθενος. Πολύ περίεργο. Λόγω διαμορφίας περιοχής. Πιθανόν. Αυτό είναι ένας λόγος ότι δεν μπορούσε να έχει μεγάλο πλάτος και έχει από εκεί το βράχο. Λοιπόν, είναι από τους στενότερους ναούς της αρχαίας ελληνικής αριστοτελικής. Τώρα, πιθανόν τώρα υπάρχει και μια θεωρία ότι ίσως επηρεάστηκε το νότο από όλα τη χώρα, θα θέλαν να μιμηθούν. Αυτό το λέει μια μελετήτρια που δημοσίευσε την εφημερίδα. Λοιπόν, αλλά στο εσωτερικό του ναού δύο σειρές κυώνων και βλέπετε τη θεμελίωση για την υποστήριξη των δύο κυωνοστοιχειών των εσωτερικών. Δύο σειρές κυώνων χώριζαν τον ναό σε τρία κλίδια στο εσωτερικό. Έτσι. Δύο σειρές κυώνων. Άρα μπορούμε να φανταστούμε με δύο σειρές κυώνων σαν κάποιες εκκλησίες. Έτσι ήταν. Το άλλο το οποίο δεν είναι και αυτό πολύ συζητημένο, στο πίσω μέρος του ναού υπάρχει ένα ξεχωριστό τμήμα, ένα σαν άδειτο δηλαδή, όπου πιθανόν αυτό εκείνα ήταν φυλαγμένο το θησαυρό ή να ήταν η βάση του λατρευτικού αγάλματος το πιο πιθανό. Αυτό όσον αφορά τον ναό.